Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 3 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική τηλεόραση 3. Παρά την απελευθέρωση 120 οικιανοκράνων από τους Σερβοβόσνιους και ενώ οι υπόλοιποι 312 παραμένουν εχμάλωτοι, η απόφαση για τη σύσταση πολυεθνικής δύναμης ταχείας επέμβασης στην πρώην Ιουγκοσλαβία θεωρείται βέβαιο ότι θα ληφθεί στο Παρίσι. Πριν από λίγο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ρόιτερ, πηγή προσκύμενη στη γαλλική αντιπροσωπεία, δήλωσε ότι οι Υπουργοί Άμυνας των 15 χωρών μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επί της αρχής να συσταθεί δύναμη ταχείας επέμβασης 4 έως 5.000 ανδρών, η οποία θα βοηθήσει τους κυανοκράνους στο έργο τους. Η Δύση δεν διαπραγματεύεται πλέον με το Ράντοβαν Κάρατζιτς και οι μόνες διπλωματικές ενέργειες που την ενδιαφέρουν είναι να αναγνωρίσει το Βελιγράδι τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ώστε να απομονωθεί πλήρως η κυβέρνηση του Πάλε. Ο Πρωθυπουργός της Νέας Ιουγκοσλαβίας δήλωσε ότι αναμένει άμεση επίτευξη συμφωνίας προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton δήλωσε σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν επιθυμούν την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στη Βοσνία και άφησε να εννοηθεί ότι συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή στάση. Τόνισε όμως ότι αν κριθεί απαραίτητη η επίγουσα απομάκρυνση μιας μονάδας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τότε θα εγκρίνει την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα στρατιωτικές ασκήσεις στο γερμανικό έδαφος για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Βοσνία. Ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στραμμένη στα Σκόπια, καθώς εκεί διακυβεύονται ζωτικά τους συμφέροντα. Στο μεταξύ, νατοϊκά αεριοθούμενα συνεχίζουν τις πτήσεις τους πάνω από τη Βοσνία σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον Αμερικανό πιλότο του F-16 που κατερρύφθη χθες πάνω από την Μπάνια Λούκα, παρά τις διαβεβαιώσεις του απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για Σούσι Ακάση ότι έχει συλληφθεί από τους Βόσνιους Σέρβους. Οι πτήσεις αυτές ανησυχούν ιδιαίτερα το Πάλε, που υπενθύμισε σήμερα τη δέσμευση της Νέας Ιουγκοσλαβίας ότι θα τους συνδράμει στρατιωτικά εάν δεχθούν ξένη επίθεση.